Εξισώνετε τους ομογενείς μετανάστες με τον κάθε λογής υπάνθρωπο που έχεις βάλει στην πατρίδα μας και με τις κάθε λογής αρρώστιες που κουβαλάει. Αυτό είναι ένα έσχος. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν είναι νοητό οι Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν αποφασιστικό ρόλο για τα τεκτενόμενα στη χώρα τους και να έχει ο κάθε Αλή, Χασάν, Αμπτούλ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος τριτοκοσμικός, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει και δεν έχει φορέσει το τιμημένο χακί, ούτε έχει πληρώσει φόρους στο κράτος. Πιστεύω αυτά που είπατε τώρα θα τα πείτε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που συμμετέχετε. Μακάρι. Ονομάζετε τρισάθλιος. Ονομάζετε τρισάθλιος. Κυρία, με ακούτε? Σας ακούω. Ονομάζετε τρισάθλιους συνανθρώπους επειδή συμβαίνει να διαφωνείτε μαζί τους? Μιλήστε με πολιτικούς όρους αν θέλετε. Μάλιστα. Και με σεβασμό στον παρανθρώπινο πολιτισμό. Οι απόψεις όλων εδώ και της κυβέρνησης κυρίως την οποία εκπροσωπώ σε αυτήν την διαδικασία είναι ξεκάθαρες. Δεν μπορούμε ούτε τη λογική των διακρίσεων να αποδεχθούμε ούτε τίποτα άλλο. Δεν έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε. Δεν έχετε το λόγο. Πριν προχωρήσω στην επόμενη επίκαιρη ερώτηση, θέλω να δηλώσω ότι δεν είμαι σε διάλογο ως βουλευτής με την κυρία Ζαρούλια, αλλά ως Προεδρείο εκτίμησα ότι πολλές από τις διατυπώσεις της εκθέτουν την Ελλάδα στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα ζητήσω η διάσκεψη των Προέδρων να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της ομιλίας της κυρίας Ζαρούλια και να πάρει θέση. Και παρακαλώ, δεν έχει το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Υπάρχει ένας ανθρώπινος πολιτισμός που δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια ο ανθρώπινος πολιτισμός. Προχωρούμε. Είμαι αριθμό 444. Παρακαλώ να γράφονται στα πρακτικά όλα όσα λέγονται. Μιλάω ως πρόεδρος της Βουλής, μιλάω ως προεδρεύων της Βουλής και ελπίζω κάποτε να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει και δημοκρατία, πρέπει να σεβαστείτε.